Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε και στην πόλη μας, στην Ξάνθη, αλλά και εδώ, στο Δημοτικό Ραδιοφώνο, στην ενημερωτική εκπομπή τα νέα της πόλης, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και αναπληρωτή υπουργό κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Φάμελα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Ξάνθης για τη φιλοξενία και εσάς προσωπικά. Καλημέρα και από μένα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Δίπλα στον κύριο Φάμελο, ο γραμματέας, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες για την Ξάνθη, ο κύριος Γιώργος Χατζηθεοδόρου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο κύριος Φάμελος θα έχει σε λίγα λεπτά της ώρας σειρά επαφών με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της περιοχής μας και το βράδυ, στις 7, το απογευματάκι στις 7, στο εργατικό κέντρο της Ξάνθης θα είναι ο κεντρικός ομιλητής μιας εξαιρετικά επίκαιρης ομιλίας, κύριε Φάμελε, που νομίζω ότι όλοι οφείλουμε και πρέπει ως ενεργοί πολίτες να παρακολουθούμε τις θέσεις, τις απόψεις, τα αποστάγματα, αν θέλετε, των πολιτικών προτάσεων των κομμάτων σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και ρευστή περίοδο. Ακρίβεια. Ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Η δεύτερη, η ενεργειακή κρίση, γεννά και την ακρίβεια. Και ας ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Φάμελε, από τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε για την αντιμετώπιση αυτής της νέας οικονομικής κρίσης, γιατί έτσι εξελίσσεται τελικά. Ναι, πράγματι όλοι και όλες έχουμε γίνει ειδικοί στα ενεργειακά θέματα. Η κοινωνία πλέον υποχρεούται, μαθαίνει και ενημερώνεται για το κόστος ενέργειας και τις ενεργειακές πηγές, γιατί αποδείχθηκε με ένα τραγικό τρόπο ότι η ενέργεια επηρεάζει και την ποιότητα ζωής και την παραγωγική διαδικασία, αλλά κύρια την επιβίωση του κάθε νοικοκυριού με ένα τραγικό τρόπο. Τα νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα λόγω της ενέργειας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που κινητοποιεί τον κόσμο. Να σας πω προσωπικά, θα προτιμούσα η ενέργεια να έχει μπει στη ζωή μας λόγω της μεγάλης επανάστασης πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τη μετάβασή μας σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία. Αλλά μπήκε από έναν αρνητικό τρόπο, με μια αρνητική ανάγνωση. Και στη χώρα μας έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι το πρόβλημα που έρχεται απ' έξω, και το άλλο είναι το πρόβλημα της εσωτερικής μας, αν θέλετε, πολιτικής στην ενέργεια. Πρακτικά, αυτό που ξέρουμε και μας δείχνουν δυστυχώς και οι αριθμοί, είναι ότι περίπου τα μισά νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, γιατί έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αναφέρουμε σε ληξιπρόθεσμες οφειλές που ξεπερνούν τις 45 μέρες, γιατί δεν αναφέρουμε σε αυτές που αργούν μία ή δύο εβδομάδες να πληρώσουν τον λογαριασμό. Πάρα πολλοί πολίτες, καταναλωτές γενικά και επαγγελματίες μπαίνουν σε διαδικασία των ρυθμίσεων, και όταν έρχεται ο δεύτερος λογαριασμός, τότε η ρύθμιση σπάει. Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, γιατί πολύ απλά δεν φτάνουν τα λεφτά. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη που είναι η περιφέρειά μου και έχω και αρκετούς συγγενείς, υπάρχουν οικοκυριά που έρχεται ο λογαριασμός φυσικού αερίου ως είναι η σύνταξη. Οπότε έτσι τελειώνει ο μήνας και τελειώνει και η κουβέντα. Και δυστυχώς πέρυσι το χειμώνα ζήσαμε και περιστατικά να κλείνουν άνθρωποι κάποια ηλικία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τη θέρμανση πολύ νωρίς. Θυμάμαι μέσα Φλεβάρι είχαν έρθει κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά καμπάνες και αναγκαστήκανε και αναρωτιόμασταν πώς θα τα βγάλουν πέρα το χειμώνα. Ο φετινός χειμώνας φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολος. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ενεργειακής ανασφάλειας στην Ευρώπη. Επειδή όμως ξεκίνησα για να περιγράφω το πρόβλημα, τι έρχεται έξω από εμάς και τι υπάρχει μέσα στην Ελλάδα, να πούμε λίγο πρώτα για το χώρο μας, για την Ευρώπη. Λοιπόν, η Ευρώπη αποδεικνύεται ενεργειακά ανασφαλής γιατί είναι πολιτικά ανασφαλής. Η Ευρώπη δεν είναι πολιτικά ενοποιημένη, δεν είναι πολιτικά επαρκής. Ο πόλεμος, μια τραγική στιγμή στη ζωή της Ευρώπης αλλά και παγκόσμια, όπου και αν γίνεται πόλεμος, το ίδιο τραγικός και απαράδεκτος είναι, αποδεικνύει ότι η Ευρώπη δεν ήταν επαρκής ούτε να αναγνωρίσει το ότι οδηγούμαστε σε πόλεμο, ούτε να τον προλάβει, ούτε να τον σταματήσει. Και αυτό μας στεναχωρεί. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που χρειάζονται οι λαοί της και οι κοινωνίες. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που έχει παρέμβει διαχρονικά για θέματα υψηλών ιδεών, αν θέλετε, και ιδανικών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ειρήνης. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Πάντως αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Λειτουργεί ενωσιακά, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φάμελα, αλλά εγώ παρακολουθώντας τις κινήσεις της και κατά τη διάρκεια των μνημονίων
της δικής μας περιπέτειας της οικονομικής και άλλων χωρών της Ευρώπης. Και τώρα με την ενεργειακή κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάψει να λειτουργεί ενωσιακά. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν επικυρίαρχες δυνάμεις που επιβάλλουν απόψεις και θέσεις και το ζούμε και τώρα αυτό. Και τώρα είναι ότι τώρα που συζητάνε για μια δράση αλληλεγγύης, για ένα ταμείο αλληλεγγύης για την ενέργεια, πέρα από τη διστακτικότητα και την καθυστέρηση, αυτό ξεκίνησε να ζητείτε και μου έκανε εντύπωση πρώτη φορά όταν ζορίστηκαν οι χώρες του Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης. Αλλά αυτή την αλληλεγγύη, όταν ήταν τα μνημόνια στον Νότο, δεν τη θυμόντουσαν. Για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι, γιατί αν δεν μιλάμε στον κόσμο καθαρά, θα χάσει κάθε αξιοπιστία η πολιτική. Νομίζω ότι είναι εμφανές πλέον. Έχουμε λοιπόν μια Ευρώπη η οποία είναι πολιτικά αδύναμη. Δεν υπάρχει πολιτική ενοποίηση, δεν υπάρχει παρέμβαση στα θέματα, ας πούμε, της εξωτερικής πολιτικής. Ένα παράδειγμα, γιατί και στα άλλα δεν υπάρχει. Ενεργειακά ανασφαλής, εξαρτημένη δηλαδή ενεργειακά, με μεγάλα λόγια για την πράσινη μετάβαση, αλλά από την άλλη μεριά έχει βάλει σε επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης το φυσικό αέριο, που δεν είναι πράσινο, για να λέμε την αλήθεια, ορυκτό αέριο είναι, έχει εγωβίσει διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά εδώ τώρα οι Ευρωπαίοι φτάσαν πρόσφατα και βάλαν και την πυρηνική ενέργεια στις φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες. Εντάξει, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε στο τέλος του περιβάλλον. Άρα λοιπόν και έχουμε. Για να μας τα λέει αυτά πρώην αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι αυτό που είπατε, κύριε Φαμελή, είναι η ανασφάλεια. Είναι η αδυναμία διαχείρισης της κρίσης. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα και στην κοινωνία και στην πολιτική. Δεν είναι μόνο αυτό που λένε κατά καιρούς όλοι, ότι να το πολιτικό δυναμικό δεν είναι αντίστοιχο παλαιότερων χρόνων. Δεν θα συγκρίνω τους πολιτικούς της Ευρώπης παλιούς και τους νέους, αλλά εδώ υπάρχει και μια κοινωνία, υπάρχει μια παραγωγή πολιτικής, διανόηση, οικονομία, το κεφάλαιο, οι τάξεις των επαγγελματιών, τα επιμελητήρια. Κανείς δεν σκέφτεται, κανείς δεν παράγει πολιτική. Πάντως η Ευρώπη είναι πολιτικά αδύναμη, ενεργειακά ανασφαλής και είχε αναποθέσει για πολλά χρόνια την ενέργεια στις λειτουργίες της αγοράς, ξεχνώντας τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας. Και το ότι τώρα το ανακαλύπτει με καθυστέρηση και με τραγικό τρόπο, ότι επειδή η ενέργεια είναι ένα κοινωνικό αγαθό και παραγωγικό βέβαια, γιατί συμμετέχει σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας και γι' αυτό έχουμε πολλές κρατικοποιήσεις πλέον, ορισμένες αναγκαστικές, δηλαδή χρεοκοπούν εταιρείες και για να μην μείνουν οι άνθρωποι χωρίς ενέργεια, τις παίρνουν τα κράτη. Δηλαδή γίνεται μια πολλές φορές αναγκαστική επανακρατικοποίηση, αλλού είναι και κατ' επιλογή. Πάντως έχουμε μια αλλαγή. Γιατί καταλαβαίνει η Ευρώπη ότι έτσι όπως έτσι το μοντέλο της αγοράς ενέργειας δεν βγαίνει. Αυτό όμως, και κλείνω λίγο την ευρωπαϊκή συζήτηση για να μπούμε στα δικά μας, να μην καθυστερώ, είναι αυτό που έρχεται απ' έξω. Στην Ελλάδα, αυτό που το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης της Ευρώπης μας βρίσκει να είμαστε ήδη πληγωμένοι, αδύναμοι και χωρίς ενεργειακή ασφάλεια εξαιτίας της πολιτικής των τελευταίων τριών χρόνων. Θα πει κάποιος, μα τόσο αντιπολίτευση πια όλα στραβά τα έχει κάνει αυτός ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, προσέξτε, ο κύριος Μητσοτάκης με το που ήρθε σε τρεις μήνες προκήρυξε τη βίαιη απολιγνητοποίηση που ήταν εκτός σχεδιασμού. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί ούτε είχε αδειοδοτηθεί τότε από την Ευρώπη. Μια άλλη πορεία πιο ομαλής απεξάρτησης από το αέριο και από το λιγνίτι είχε σχεδιαστεί. Αυτό μας έκανε ενεργειακά ανασφαλείς, μας έδεσε στο φυσικό αέριο, ενώ η Ευρώπη ακόμα και το 2021 έφευγε σιγά σιγά από το αέριο. Εμείς μπήκαμε περισσότερο, δεσμευτήκαμε περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο έκανε ήταν η ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού φορείς. Δηλαδή δεν είναι παράλογο στην Ελλάδα να μην έχουμε ούτε ένα μέτρο δικτύου φυσικού αερίου στην ιδιοκτησία της χώρας και να ανήκει 100% το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ιταλγκάς, που είναι μέτοχο στο ιταλικό δημόσιο. Μας λέγανε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, η πολιτεία, να έχει μετοχές στη ΔΕΠΑ υποδομών, που είναι η επιχείρηση αερίου, την οποία σημειώνω νομοθετήθηκε και ιδρύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με πλειοψηφία του δημοσίου. Ήταν νομοθετημένο, κατοχυρωμένο από τους θεσμούς, δηλαδή δεν ήταν μνημονιακό και τα λοιπά που λένε ότι πρέπει να τα πουλήσουν. Ήταν επί μνημονίων κατοχυρώθηκε ότι θα είναι πλειοψηφία το δημόσιο. Λοιπόν, πουλιέται το 100% του δικτύου φυσικού αερίου σε μια εταιρεία που αποδεικνύεται ότι ενώ δεν μπορούσε το ελληνικό δημόσιο, μεγαλομέτοχο στην Ιταλγκάς είναι μια τράπεζα που συμμετέχει το ιταλικό δημόσιο. Το δεύτερο λοιπόν είναι να δυτικοποιήσει. Και το τρίτο χτύπημα που μας έκανε πιο ευάλωτο στην κρίση ήταν η ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης με το που ήρθε τον Σεπτέμβριο του 19, η πρώτη πράξη του κυρίου Χατζηδάκη, το με τότε τέλος Αυγούστου το δήλωσε, το εξήγηλε, ήταν η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Τότε το ισοδύναμο κόστος στην αγορά στους καταναλωτές ήταν 500 εκατομμύρια το χρόνο. Θυμάμαι συνέντευξη του κυρίου Φάμελου τότε που το είχατε καταγγείλει αυτό. Ναι, τότε άνοιξε ο χώρος της ακρίβειας. Όταν ο μεγάλος παίκτης. Από εκεί ξεκίνησε. Όταν ο μεγάλος παίκτης της αγοράς, συγχωρέστε με για τους όρους, αλλά για να μην κατανοητό, η μεγάλη εταιρεία, έτσι. Ναι. Ο μεγάλος πάροχος, ας πέστε το όπως θέλετε, αυξάνει τα τιμολόγια, είναι προφανές ότι και οι ιδιώτες πάροχοι, που τότε ήταν 51% το δημόσιο στη ΔΕΗ, έτσι. Και αυτό το είχαμε κατοχυρώσει με ΣΥΡΙΖΑ. Αφού λοιπόν ο μεγάλος πάροχος,
που έχει την πλειοψηφία της αγοράς προβαίνει σε μια αύξηση τιμών, είναι προφανές ότι και οι υπόλοιποι θα κρυφτούν πίσω αυτή την αύξηση, δηλαδή θα μπουν από κάτω και θα ακολουθήσουν. Πάντως δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός προς τα κάτω, αλλά προς τα πάνω. Αυτό οδήγησε και σε αυτό που εμείς καταγγέλουμε, που είναι η λεγόμενη, είναι η καρτελοποίηση της αγοράς, είναι το καρτέλ ενέργειας. Επειδή πολλές φορές γίνεται μια συζήτηση, τι είναι τέλος πάντων αυτό το καρτέλ και από πού προκύπτει, θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο το έχει καταθέσει στη δημοσιότητα η Ένωση Βιομηχανιών Κατανάλωσης Ενέργειας. Μιλάμε για τη βαριά ελληνική βιομηχανία, τα χαλιβουργία, τα τσιμεντάδικα, για τις μεγάλες οικονομικές μονάδες, που πολλές έχουν και πολυεθνικό χαρακτήρα. Λοιπόν, η Εβικέν κατήγγειλε ότι έχουμε στην Ελλάδα μια ολιγοπωλιακή αγορά με στρεβλώσεις, με κινδύνους χειραγώγησης τιμών. Αυτό λέγεται καρτέλ. Είναι δηλαδή μια μικρή αγορά στρεβλή που δεν είναι διάφανη και υπάρχουν κίνδυνοι χειραγώγησης τιμών. Όπως σας περιέγραψα με την αύξηση των τιμών στη ΔΕΗ. Κάτι αντίστοιχο έγινε τραγικό. Το πρώτο εξάμεινο του 20. Τον Απρίλιο του 20. Τώρα σας μιλώ για τιμές όλου του Απριλίου. Για να, δεν είναι μία μέρα, γιατί μία μέρα μπορεί να συμβαίνει στην αγορά κάτι στρεβλό, κάτι περίεργο. Όλο τον Απρίλιο του 20. Η ΔΕΗ αγόραζε 28 ευρώ τη μεγαβατόρα και πουλούσε 110. Είναι δυνατόν μια εταιρεία που έχει το κοινωνικό όφελος και το αναπτυξιακό όφελος στον πυρήνα της να πουλάει τετραπλάσια από ό,τι αγοράζει, από ό,τι της κοστίζει? Η Εσχροκέρδη είχε έρθει πολύ νωρίτερα και ήταν αυτά τα παιχνίδια των γαλάζιων παιδιών, των Golden Boys που έβαλε η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΗ, που πήρανε εξαπλάσια αμοιβή ο διευθύνων και πρόεδρος από τον κύριο Παναγιωτάκη που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Στάσης είναι αυτός, έχει εξαπλάσια αμοιβή με ειδική νομοθετική ρύθμιση για να επιτρέπονται στα στελέχη και σε διευθυντές, όχι μόνο στους γενικούς διευθυντές, λιμουζίνες. Σπάσανε με νομοθετική ρύθμιση το όριο των κυβικών για τα αμάξια στο δημόσιο, το αλλάξανε, με μπόνους μετοχές, πιστωτικές κάρτες, με τετραπλάσιο αριθμό διευθυντών, μέσα σε 3 χρόνια τετραπλασιάστηκε και ο αριθμός διευθυντών. Ένα μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι αυτές τις αυξήσεις πολλές φορές τις χρησιμοποιούν για να δημιουργούν μπόνους και αμοιβές για τα γαλάζια παιδιά. Είναι ακόμη πιο τραγικό. Υποφέρει ο κόσμος για να αμείβονται πλουσιοπάροχα κάποιοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν την ενεργειακή αγορά, δυσχεραίνουν την ενεργειακή επιβίωση πολλών οικοκυριών. Πάντως, έτσι ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα της εσχροκέρδειας στην Ελλάδα. Τα 3 αυτά μεγάλα ζητήματα μας κάνανε αδύναμους. Και το πιο μεγάλο είναι ότι από τον Ιούλιο του 2021 ξεκίνησε ένα απίστευτο ράλι τιμών. Τότε εφαρμόστηκε 5 Αυγούστου του 2021 και η ρήτρα αναπροσαρμογής από τη ΔΕΗ. Και εδώ να ξεκαθαρίσω μια κουβέντα που γίνεται, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί για να αποφύγει την κριτική να πει ότι όλα αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ρήτρα αναπροσαρμογής επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρμόστηκε ποτέ στη ΔΕΗ. Ποτέ. Δεν εφαρμόστηκε, αλλά είχε συζητηθεί. Είχαν ανοίξει συζητήσεις, κύριε Φάμελο, για την θέσπιση της ρήτρας αναπροσαρμογής, θέλω να θυμίσω. Όχι, θα σας πω το εξής. Από το 2013, με βάση τον κώδικα προμήθειας ενέργειας που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ισχύει παντού στο εμπόριο, όποιος πουλάει με κειμενόμενο τιμολόγιο υποχρεούται να δηλώνει στον αγοραστή, στον πελάτη του, πώς κειμένεται. Δηλαδή, είναι εισάγει... μια χρηματιστηριακή διαδικασία. Αυτό δεν ισχύει μόνο στα χρηματιστηριακά. Ισχύει, ας πούμε, ακόμα και όταν αγοράζει μπαμπάκι, στάρι σε παγκόσμια φορτία. Δηλαδή, πάντα υπάρχει μια αναπροσαρμογή τιμών ανάλογα με τις συνθήκες π.χ. του μεταφορικού κόστους εκείνη την περίοδο. Οι ρήτρες, λοιπόν, που έχουν να κάνουν με το πώς κυμαίνονται τα τιμολόγια, είναι κάτι το οποίο υπάρχει διαχρονικά στην αγορά ενέργειας, τυπικά από το 2013, και εφαρμοζόταν από πολλές μικρές ιδιωτικές εταιρείες και επί ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επί ΣΥΡΙΖΑ έκανε έλεγχο στις ρήτρες για να πετύχουμε το εξής. Επί 4,5 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε ούτε 1 ευρώ το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Αντίθετα, μειώθηκε μεσοσταθμικά 12% το τιμολόγιο ενέργειας στην Ελλάδα με στοιχεία της Eurostat. Έτσι λειτουργεί μια ρυθμιστική αρχή. Ελέγχει την αγορά και τις ρήτρες, αν υπάρχουν, που υπάρχουν στην αγορά γενικώς στα κειμενόμενα τιμολόγια, έτσι ώστε να μειώνεται η τιμή, όχι να αυξάνεται. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε. Έρχεται λοιπόν η ΔΕΗ και εφαρμόζει μονομερώς, καταχρηστικά δηλαδή, δεν το ξέραν πολλοί καταναλωτές, δεν το ήξεραν οι πελάτες της ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γι' αυτό και στα δικαστήρια τώρα οι καταναλωτικές οργανώσεις για τη ρήτρα. Εφαρμόζεται λοιπόν η ρήτρα αναπροσαρμογής και μεταφέρεται όλο το κόστος της χονδρεμπορικής, όλο αυτό το πάρτι ακρίβεια που σας περιέγραψα, μεταφέρεται στα τιμολόγια, στους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν οι καταναλωτές πληρώσαν το κόστος. Ελεγχόμενα οι ρήτρες, αυτό λέτε, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Φάμελο. Σε όλες τις αγορές υπάρχει έλεγχος των ρήτρων, σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι πρόβλημα η λέξη ρήτρα. Το πρόβλημα ήταν όταν η ρήτρα είναι καταχρηστική, όταν είναι παράνομη, όταν είναι εις βάρος του καταναλωτή. Αυτό είπε προχτές στη Βουλή ο συνήγορος του καταναλωτή, ο κ. Ζαγορίτης. Ήρθε στη Βουλή και το ρωτήσαμε. Το πρόβλημα είναι ότι εφαρμόστηκαν ρήτρες μετά το ράλι ακρίβειας για να παραλάβουν, ξέρετε, αυτό το υπερκέρδος που λέγαμε στη χοντρεμπορική και το μεταφέρουν στον καταναλωτή.
Η πραγματικότητα πάντως λέει, θα σας πω ορισμένα νούμερα για να είναι κατανοητό τι έγινε στην ενέργεια στην Ελλάδα. Από την 1η Ιουλίου του 2021 μέχρι 30 Ιουνίου του 2022, μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2022, προσπαθώ να θυμηθώ την ημερομηνία, ας πούμε το τέλος Ιουνίου, είχαμε 8 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση του κόστους χοντρεμπορικής αγοράς. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι μια αγορά που έκανε 3,5 δισεκατομμύρια πήγε στα 11,5. Μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση κρυβόταν προφανώς μια αύξηση της πρώτης ύλης. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι κρύβονταν πολλά υπερκέρδη. Με υπολογισμό που κάναμε με στοιχεία του ΑΔΜΙΕ και της ΡΑΕ, τα υπερκέρδη που πήγανε ήδη στα ταμεία των ενεργειακών εταιριών ήταν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα πληρώσαμε ήδη. Έχουν φύγει. Τελικά ξεκινήσουμε δηλαδή να μιλάμε για ενεργειακή κρίση. Είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αυτή η διαδικασία από το 2021. Ναι. Η ρήτρα αναπροσαρμογής του Αυγούστου του 2021. Τα υπερκέρδη του τελευταίου εξαμήνου του 2021 συνέβησαν όλα πριν την εισβολή στην Ουκρανία. Όλα. Γιατί δηλαδή, τα συνδέουμε όλα με αυτή την εξέλιξη. Αυτό είναι ένα παραμύθι που έχει φτιάξει η κυβέρνηση για να διώξει την ευθύνη από πάνω της. Το ξεκαθαρίζω. Είναι θέμα πολιτικής. Η ενεργειακή ακρίβεια στην Ελλάδα ήρθε με επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ήρθε από αδράνεια και από αμέλεια ή ανεπάρκεια. Ήρθε με επιλογή. Η διοίκηση που ο ίδιος έβαλε στη ΔΕΗ ήταν ο πρώτος εσχροκερδών, συγχωρέστε με για τον όρο. Στη μελέτη της ΡΑΕ που μας ήρθε στη Βουλή, δεν αναφέρομαι στη μελέτη του ΣΥΡΙΖΑ, στη μελέτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που περιελάμβανε την περίοδο Οκτώβριος με Μάρτιο, που δεν υπήρχε ακόμα το ουκρανικό αποτύπωμα, τα υπερκέρδη της ΔΕΗ ήταν 730 εκατομμύρια της ΔΕΗ, με διοίκηση διορισμένη από τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα η εσχροκέρδεια στην Ελλάδα εφαρμόστηκε, αναπτύχθηκε με επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Φάμελ, ας μείνουμε λίγο στο θέμα με τα υπερκέρδη. Έχετε καταναλώσει απίστευτες εργατόρες στη Βουλή να συζητάτε για το τι θα γίνει τελικά με αυτά τα υπερκέρδη των παρόχων. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Συζητήσατε, αποφασίσατε, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία? Όχι. Γιατί έγινε συζήτηση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξεκίνησε τελικά αυτή η διαδικασία? Λοιπόν, για να είναι λίγο κατανοητό, ξέρουμε και πόσα είναι τα υπερκέρδη. Τα υπερκέρδη. Ακούμε την αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή να μας δίνει αριθμούς, ποσά. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, επίσημη ενημέρωση από την υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η επίσημη δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σκρέκα, την Παρασκευή στην Βουλή, που είχαμε μια επιτροπή για την ενεργειακή αγορά, που δυστυχώς συνεδριάζει και σήμερα και εγώ λείπω, αλλά ευτυχώς είμαι εδώ μαζί σας στην Ξάνθη, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη διαχρονικά. Ο κύριος Καρέκας λοιπόν την Παρασκευή στη Βουλή μας είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει υπολογίσει ακόμα τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2022, και θα σας πω γιατί λέμε μέχρι τέλος Ιουνίου και εμείς και η κυβέρνηση, συμφωνούμε στο ορόσημο δηλαδή, γιατί ακόμα υπολείπεται μια υπουργική απόφαση που πρέπει να βγει, και πραγματικά εμείς διαμαρτυρηθήκαμε έντονα. Διότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι δυνατόν 4 μήνες μετά τη λήξη της περίοδου αναφοράς. Δηλαδή έχει περάσει ο χρόνος Ιούλιος 2021 με Ιούνιος 2022. Περάσαν και άλλοι 4 μήνες. Τα δισεκατομμύρια είναι ήδη στα ταμεία των ενεργειακών εταιριών, των ηλεκτροπαραγωγών, όχι των παρόχων, των ηλεκτροπαραγωγών είναι τα υπερκέρδη μέχρι τότε, και η κυβέρνηση δεν τα έχει καν υπολογίσει. Και η διάταξη που έχει ψηφιστεί στη Βουλή για τη φορολογήσή τους με 90% δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και προφανώς δεν έχουν επιστρέψει στους καταναλωτές. Για μας είναι ανακοινωμένο με μελέτη που στηρίχθηκε σε στοιχεία της ΡΑΕ και είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τραγικό το νούμερο. Από εκεί και μετά όμως, επειδή είναι τον Ιούλιο. Είναι δύσκολο δηλαδή να εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση. Θα σας πω τώρα. Να ρωτήσετε την κυβέρνηση. Αφού είναι των αρίστων, θα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, από εκεί και μετά βέβαια άλλαξε η αγορά, επειδή, να πω έτσι μια απλή έκφραση, τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη, γιατί τα υπερκέρδη άρχισαν να αναφέρονται στην ελληνική πολιτική σκηνή από τον Οκτώβριο του 2021. Εμείς τότε τα βγάλαμε πρώτη φορά. Μέσα στους πρώτους 2 μήνες είχαμε καταλάβει ότι κάτι πολύ μεγάλο, αρνητικό εξελίσσεται στα ταμεία των εταιριών προς όφελός τους και εις βάρος των καταναλωτών.
Ο κύριος Μητσοτάκης τα παραδέχτηκε τον Μάρτιο στη Βουλή όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την πρώτη εκτίμηση που ήταν για 1,4 δις. Που ήταν και ακριβής, γιατί αν το Μάρτιο είναι 1,4, είναι λογικό τον Ιούλιο να γίνει 2,2 τον Ιούνιο. Έχουμε επιβεβαιώσει με πολύ συγκεκριμένα νούμερα όλη αυτή την κατάσταση. Το δέχτηκε. Αποφάσισαν το καλοκαίρι να τα φορολογήσουν 90%, το νομοθετήσαμε δηλαδή. Δεν έχει εφαρμοστεί. Επειδή τους πιάσαν όμως με την γύρα στην πλάτη, αλλάζουν το σύστημα της αγοράς και πλέον τα υπερκέρδη μεταφέρονται από τους ηλεκτροπαραγωγούς, που θα αμείβονται πλέον με τυπικές αμοιβές, με τυποποιημένες δηλαδή αμοιβές. Άρα όχι όσο λένε αυτοί, αλλά όσο λέει ο τύπος, θα περνάνε τα υπερκέρδη πλέον στους παρόχους. Για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι και οι φίλες μας ακούνε, οι πάροχοι είναι οι έμποροι, αυτοί που πουλάνε το ρεύμα σε εμάς. Εδώ λοιπόν τώρα ανακαλύψαμε ότι το Σεπτέμβριο. Πώς μεταφέρονται από τους ηλεκτροπαραγωγούς τους παρόχους? Οι ηλεκτροπαραγωγοί αρχίζουν πλέον και αμείβονται μια τυποποιημένη αμοιβή με υπουργική απόφαση. Δηλαδή λέει η πολιτεία ότι θα παίρνει μέχρι τόσο και άρα δεν αμείβονται με βάση του κανόνε αγορά, δεν αμείβονται δηλαδή με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Τυποποιείται η αμοιβή του μέχρι ένα όριο και εκεί υπάρχει θέμα ότι είναι λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά αυτό είναι μια επόμενη συζήτηση αντικείμενο. Όμως λοιπόν μεταφέρονται πλέον οι αμοιβέ στην προμήθεια. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να είναι πολύ απλό. Τον Σεπτέμβριο όλοι ακούσαμε ότι με το νέο φοβερό σύστημα της κυβέρνησης προανακοινώθηκε η τιμή στο τέλος Αυγούστου. Τότε είχαμε όλοι σοκαριστεί, η ΔΕΗ θυμάμαι είχε ανακοινώσει 788 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτή ήταν η τιμή που πουλούσε η ΔΕΗ στο τιμολόγιο και θα το δουν όλοι πάνω στους λογαριασμούς. Φαίνεται ότι οι λογαριασμοί του Σεπτεμβρίου έρχονται. Όμως το κόστος αγοράς της ενέργειας, η χοντρεμπορική ας το πούμε έτσι, έκλεισε το Σεπτέμβριο στα 418. Αν λοιπόν τώρα βάλετε εσείς για την περίπτωση, ας πάρουμε τη ΔΕΗ και στις υπόλοιπες εταιρείες είναι λίγο αντίστοιχο. Το κόστος αγοράς, αγοράζετε ένα προϊόν εσείς, ας πούμε ότι είστε έμπορος και αγοράζετε ένα προϊόν 418. Σε αυτό προσθέτεται πάνω το κόστος εμπορίας, ό,τι κοστίζει η εμπορία σας, το κέρδος εμπορίας και υπάρχει και ένα κόστος εξισορρόπησης που λέμε εμείς, που είναι η αγορά εξισορρόπησης που χρειάζεται να την πληρώνουμε γύρω στα 20 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλο αυτό μαζί θα σας βγάλει γύρω στα 480 με 485 ευρώ. Όταν λοιπόν το σύνολο του κόστους μαζί με ένα εύλογο κέρδος κάνει 488 και εσείς πουλάτε 788, σημαίνει ότι έχετε 300 ευρώ τη μεγαβατόρα στην άκρη ως υπερκέρδος, δηλαδή άδικο κέρδος, πάνω από το αναμενόμενο, το οποίο αν το υπολογίσετε με την κατανάλωση που έχουμε στην χαμηλή τάση, που είναι περίπου 1,7 τεραβατόρες, σε κάθε περίπτωση είναι 485 εκατομμύρια το σίγουρο της χαμηλής τάσης, το υπερκέρδος, όχι το κέρδος, υπερκέρδος, στους καταναλωτές, τους οικιακούς και τους εμπορικούς. Δεν έχουμε βάλει ακόμα μέσα τα αγροτικά, τους δήμους, τη μέση τάση, τη βιοτεχνία. Μποράν παραπάνω. Και αν φανταστείτε ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον άλλα 400 τον Οκτώβριο, σημαίνει, και κλείνω με αυτό, ότι οι επιδοτήσεις που δίνουμε, που είναι δικά μας λεφτά, είναι από τη φορολογία και από τους λογαριασμούς τα λεφτά αυτά, ούτε ένα ευρώ δεν έχει βάλει η κυβέρνηση, εξάλλου δεν έχει ταμείο δικό της, αλλή μόνο. Των πολιτών είναι τα λεφτά. Παίρνουμε λεφτά, λοιπόν, επιδοτήσεις και χρηματοδοτούμε υπερκέρδη. Διότι το σύνολο του κόστου τη χοντρεμπορική ήταν κάτω από τα 1,9 δις που βάλει το κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε είναι κατανοητό αυτό που η επιδότηση που δίνει. Ας πάρουμε το ψωμί. Εμείς υποστηρίζουμε, δηλαδή, οι πολίτες τα υπερκέρδη μέσω των επιδοτήσεων αντί να κατεβαίνουν τιμές. Να κατεβαίνουν οι τιμές. Το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση για να κατέβουν οι τιμές. Η λύση για το πρόβλημα της ακρίβειας είναι να κατέβει η τιμή. Η τιμή κατεβαίνει είτε με το φορολογικό της βάρος είτε με το κέρδος του παραγωγού. Δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν είναι δυνατόν σε μια περίοδο που η κοινωνία γονατίζει κάποιοι να βγάζουν άδικα υπερκέρδη. Δηλαδή είναι εξοργιστικό. Δεν θέλω να πω άλλη κουβέντα. Αυτή είναι και η πρόταση νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή εδώ και πολύ καιρό ήταν. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει και για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Ναι. Θα σας έλεγαν όμως, και θα το πω και εγώ κύριε Φάμελε, ότι πλέον μια κερδοφόρα με υπερκέρδη ΔΕΗ την κρατικοποιούμε. Σε τι κατάσταση όμως ήταν η ΔΕΗ πριν έρθει σε αυτό το καθεστώς, πριν γίνει η ιδιωτικοποίηση? Λοιπόν, καταρχήν η ΔΕΗ ήταν στην πλειοψηφία, είχε πλειοψηφία στο μετοχικό της κεφάλαιο το δημόσιο μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης το έκρυψε από την ομιλία του στη Βουλή, στην έκθεση, μου έκανε εντύπωση κιόλας, γιατί ξέρετε οι οικονομικές εξαγγελίες γίνονται στην έκθεση. Το κρύβει και μετά την παραχωρεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να κερδίσει τίποτα το δημόσιο. Δηλαδή ήταν απίστευτο, χάσαμε μετοχικό κεφάλαιο χωρίς να κερδίσουμε τίποτα. Δεν έπρεπε να χάσουμε όμως τη μετοχική σύνθεση.
Όμως η ΔΕΗ χρειάζεται να είναι κρατική για να δώσει και ένα μήνυμα της κρατικής ευθύνης και της παρέμβασης της πολιτείας στην ενέργεια. Όπως είπα και προηγούμενα, η Ευρώπη διαπιστώνει με ένα τραγικό τρόπο το λάθος της αγοραίας διαχείρισης ενέργειας, δηλαδή το να αφήνει την ενέργεια όλη στην αγορά. Και διαπιστώνουμε όλοι ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πρέπει η πολιτεία να εκπληρώσει ένα βασικό ρόλο. Το να υπάρχει πρόσβαση στον αγαθό της ενέργειας, σε καθαρή ενέργεια αν είναι δυνατόν, και σε προσιτές τιμές για όλους. Και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις και για τις βιομηχανίες και για τα ξενοδοχεία, για όλους. Εδώ τώρα αμφισβητείται η πρόσβαση στον αγαθό της ενέργειας. Αλλάζει ξανά προς μια πιο προοδευτική, πιο θετική ματιά η ανάγνωση ενέργειας και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και βλέπετε ο κ. Μακρόν εξήγηλε κρατικοποίηση, η Uniper στη Γερμανία κρατικοποιείται, οι εργατικοί της Αγγλίας μιλάνε για μια ΔΕΗ καινούρια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια τέτοια στροφή στην Ευρώπη. Η κρατικοποίηση της ΔΕΗ θα δώσει και ένα μήνυμα και στην υπόλοιπη αγορά ότι θα υπάρχει ένας πυλώνας ενεργειακός, ο οποίος θα εξασφαλίζει πρώτον ότι η χώρα θα έχει ενεργειακή ασφάλεια. Δεν θα έχει αυτή την τραγική εξέλιξη που έχουμε. Θα έχει εργαλεία στα χέρια με τους λιγνίτες μέχρι στιγμής. Αυτό που γίνεται στην Δυτική Μακεδονία είναι τραγικό. Και δεύτερον, ότι αυτός ο παραγωγός. Σαν εργαλείο θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν θα μπαίνει στην αγορά να σηκώνει τις τιμές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κοστίζει κάτι 100 ευρώ και να το πουλάς 200. Γιατί αυτό δυστυχώς γίνεται από την Ευρώπη. Θα είναι ο σταθεροποιητής και όχι εκείνος ο οποίος θα είναι ο κράχτης ουσιαστικά. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Η κρατικοποίηση της ΔΕΗ και η ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στην ενέργεια. Είναι εφικτό, κύριε Πάμε, είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Μα καταρχήν, βλέπετε τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το είπα ήδη πριν με ρωτήσετε. Μα τα πακέτα διάσωσης τα οποία έδωσαν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι για να κρατήσουν τους κολοσσούς τους όρθιους δεν κατάφεραν να δώσουν αποτελέσματα. Άρα είναι ίστατη λύση. Τώρα, βέβαια, να το ακούσω αυτό από τη Γερμανία που έχει ευαγγέλιο τη ιδιωτικοποίηση είναι όντω πρωτόκολλο και παράξενο. Θα μπορούσαν, είναι αλήθεια. Θα μπορούσε κάποιο να αξιοποιήσει πολλά εργαλεία χρηματιστηριακά, νομοθετικά, ακόμα και θελοντική επαναγορά μετοχών που σήμερα υλοποιείται από τη ΔΕΗ σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν έχει σημασία ούτε, ξέρετε, ο τρόπο με τον οποίο θα ανακτηθεί η πλειοψηφία τη ΔΕΗ. Γιατί η πολιτική βούληση θα είναι ξεκάθαρη και προς υπόλοιπους μετόχους. Άμα η ίδια κυβέρνηση που το θέλει, δεν μπορούν εύκολα να μην υλοποιηθεί. Ξέρουμε πώς λειτουργεί, νομίζω όμως, το μπορούμε, το θυμόμαστε. Όμως, εγώ θέλω να σας πω και το εξής. Αν σκεφτείτε ότι το κράτος έβαλε επιδότηση 800 εκατομμύρια ευρώ το Σεπτέμβριο και το κόστος των μετοχών της ΔΕΗ που λέμε ότι πρέπει να ανακτηθούν από το δημόσιο είναι λιγότερο από το μισό αυτού του ποσού. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν με λιγότερο από το μισό της επιδότησης του Σεπτεμβρίου να πάρουμε τη ΔΕΗ πίσω και να έχουμε σταθερή αγορά ενέργειας? Ναι, είναι δυνατόν. Δηλαδή, το κέρδος θα είναι απίστευτα μεγαλύτερο σε σχέση με το οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος. Γιατί δεν μπορούμε να μας πούνε το δάχτυλο κάποιοι να λένε θα έχει ψηλό δημοσιονομικό κόστος όταν βάζουν 800 εκατομμύρια επιδότηση ακρίβειας από τον προϋπολογισμό το Σεπτέμβριο. Και να κλείσω λίγο γι' αυτό, ναι. Γιατί, ΔΕΗ, γιατί δεν το υποτιμώ. Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χρεοκοπήσει τη ΔΕΗ. Εγώ λοιπόν θα σας πω δύο λέξεις. Η ΔΕΗ την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ μείωσε το δανεισμό της κατά 1 δισεκατομμύριο, κράτησε σταθερές τις τιμές και τις κατέβασε μάλιστα του προϊόντος και ανέβασε τις επενδύσεις της κατά αντίστοιχο ποσό. Ξέρετε μια χρεοκοπημένη επιχείρηση η οποία να κρατάει σταθερό το τιμολόγιο της και να μειώνει το δανεισμό? Όχι. Είναι ψέματο ότι ήταν χρεοκοπημένη η ΔΕΗ. Δεν ήταν καθόλου χρεοκοπημένη η ΔΕΗ. Θα μπορούσε κάποιος να συγκρίνει και με τις τρέχουσες. Να τρέχουν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ που ανέφερε ο Αλέξος Τσίπρας στη Βουλή που πράγματι μας δημιουργούν ανησυχία. Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι επειδή είχε βάλει στο μάτι τη ΔΕΗ, γιατί δεν της άρεσε να έχει ένα δημόσιο πυλώνα ενέργειας, την έφθυρε και την προβόκαρε από τότε, την κακολογούσε, δεν ξέρω πώς θέλετε πέστε το, για να μπορέσει να την ξεπουλήσει. Και αυτό είναι τραγικό, είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα της κοινωνίας. Και ναι, είναι δύσκολο να το πω, αλλά οφείλω να το πω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας. Και αυτό αφορά όλους τους οικονομικούς παραγωγούς. Δηλαδή, όποιον και αν δεις, βιοτέχνη, τους αρτοποιούς που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τον τουριστικό τομέα, όλοι γονατίζουν το κόστος ενέργειας, το οποίο ανεβαίνει με συμμετοχή της γαλάζιας διοίκησης ΔΕΗ. Θα σταθώ σε αυτό που είπατε, στο δημοσιονομικό άνοιγμα που ενδεχομένως απαιτηθεί. Το οικονομικό περιβάλλον εξαιτίας των κρίσεων, η ενεργειακή γεννά πολλαπλές οικονομικές κρίσεις στο σύνολο αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργεί ελλείμματα στην οικονομία και θα δημιουργήσει 100%, κύριε Φάμελ. Δηλαδή είναι αδιανόητο να περιμένουμε πλεονάσματα, ελλείμματα τα έχουμε μπροστά μας.
Εγώ ρωτώ λοιπόν, αν ένα τέτοιο εγχείρημα σε ένα τέτοιο αβέβαιο περιβάλλον είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει στο επίπεδο που είναι σήμερα την ελληνική οικονομία. Έχετε δίκιο, πράγματι δεν μπορούμε γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό. Εργαλεία χρειάζεται σίγουρα ενεργειακά η χώρα. Αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση, είναι εμφανές. Αλλά εάν ξαναεπιστρέψουμε πίσω στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, αύριο μεθαύριο, για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, όσο και αν κρατήσει αυτή, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο και νομίζω ότι κανείς δεν θα θέλει να ξαναμπεί σε περιπέτειες νέου δανεισμού και δεν ξέρω από όπου και αν το πάρετε, νέων ελλημάτων, νέων μνημονίων. Γι' αυτό και δημοσιονομικών προγραμμάτων. Ωραία, γι' αυτό και θα ήθελα να το συγκρίνουμε με αυτό που λέμε υπερκέρδη. Είναι πιο εύκολη συζήτηση και πιο παραστατική. Λοιπόν, κάποιοι λένε, παραδείγματος χάρη, ότι έχει μεγάλο δημοσιονομικό αποτύπωμα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το οποίο είναι και μεγάλο, είναι 1,5 δις. Σου λέει, πού θα τα βρεις τα 1,5 δις για να μπορέσεις να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο σημείο που λέει η Ευρώπη. Το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων της χώρας μας, με βάση ένα σύστημα υπολογισμού που έβγαλε πρόσφατα η Κομισιόν, γιατί εντοπίστηκαν και εκεί τα υπερκέρδη, είναι 1,79 δις. Από τα υπερκέρδη. Δηλαδή, αν κάποιος πάει και φορολογήσει τα υπερκέρδη, καλύπτει το δημοσιονομικό αποτύπωμα με το παραπάνω των μέτρων ελάχιστης της οικονομίας. Ανοίγει το δημοσιονομικό απαιτούμενο χώρο, έτσι, για να μπορέσει Μα αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να πάνε τα λεφτά προς τους πολίτες. Κυρία Οικονόμου, αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτή είναι η συζήτηση η οποία κάνουμε. Προφανώς αυτή το τονίζω. Εδώ τώρα στη φάση οι ανισότητες που δημιουργούνται είναι ότι ανεβαίνουν προς τα πάνω οι πόροι, μαζεύονται δηλαδή σε λίγους τα λεφτά και εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια αντίστροφη πορεία να μοιραστούν προς τα κάτω. Όχι με τη μορφή όμως, αν θέλετε, των χατηριών, όχι με ρουσφέτια. Παραγωγικά να μοιραστούν, γιατί τώρα στερεύει η εργασία και η παραγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Πάμε τώρα και στο άλλο μεγάλο μέτωπο που άνοιξε εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Γιατί όλα χρειάζονται ενέργεια, κύριε Φάμελη, πια στη ζωή μας. Από την παραγωγή μέχρι την απλή καθημερινότητά μας. Αν και εμείς εδώ που μιλάμε τώρα, χρήση ενέργειας κάνουμε. Φανταστείτε. Λοιπόν, είμαστε ενώπιος ενώπιο όλοι οι πολίτες μιας πρωτόγνωρης πληθωριστικής πίεσης. Ένας πληθωρισμός ο οποίος φτάνει πια στο 12%, μέσος όρος, 12%. Μισθοί ακόμη μνημονιακοί, περικεκωμένοι δηλαδή. Ναι. Και είναι κυριολεκτικά αδύνατο στο μέσον του μήνα να πάω σούπερ μάρκετ. Εδώ τι κάνουμε τώρα, λύνεται το πρόβλημα με το καλάθι του νοικοκυριού? Όχι, όχι, όχι. Επειδή υπάρχει μια πιθανότητα να το συζητήσουμε στη Βουλή αυτή τη εβδομάδα, γιατί άκουσα εξαγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι θα εφαρμοστεί από την επόμενη. Άρα πιθανολογώ ότι ίσως να φέρουν για κάποια τροπολογία. Από 2 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε. Κοιτάξτε τώρα, η εφαρμογή του καλαθιού του νοικοκυριού σημαίνει ότι θα υπάρχει μια εποπτεία, αλλά όχι έλεγχος, σε 50 προϊόντα. Έτσι ώστε οι τιμές να είναι ανεκτές. Άκουσα μια τοποθέτηση. Για μια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό πρακτικά σημαίνει εμέσως προς εμένα, τον αναγνώστη των πολιτικών αυτών του κυρίου Γεωργιάδη και γενικά του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν τους έχω και πολύ εμπιστοσύνη για το τι κάνουν στην αγορά, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει με το ενεργειακό κόστος δηλαδή, ότι τα υπόλοιπα προϊόντα δεν θα ελέγχονται. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο. Θα ελέγχονται δεν είναι... όταν θα μπουν μετά στο καλάθι της νοικοκυράς, ναι. Αλλά τότε το μακαρόνι νούμερο 6 που θα το έχω εγώ τώρα από 2 Νοεμβρίου στο καλάθι, ναι. Θα το πληρώνω. Για ποιο λόγο λοιπόν. Την επόμενη εβδομάδα πιο ακριβά. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν είναι επαρκής η πολιτεία μας ώστε να ελέγχει, θα έλεγα εγώ, το σύνολο των προϊόντων έτσι όπως οφείλει? Υπάρχει για να μην έχουμε. Κύριε... Ναι, υπάρχει εσχροκέρδεια. Για να τα λέμε τα πράγματα πια. Υπάρχει εσχροκέρδεια και δυστυχώς υπάρχει πολύ μικρή. Πολύ μικρός έλεγχος της αγοράς. Είχα βρει κάποια στοιχεία τα οποία σας τα διαβάζω τώρα στον αέρα για τους ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης, μπορεί να σας δείξω μετά αν θέλετε και την αποτύπωση. Το σύνολο των προστήμων του Σεπτεμβρίου του 2022 ήταν 94.500 ευρώ και το σύνολο των προστήμων του Αυγούστου του 2022 ήταν 46.500 ευρώ. Είναι τα πρόστιμα διεπί που είναι αναρτημένο στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ, αν θέλετε, χαμηλός ο έλεγχος ο οποίος γίνεται στην αγορά. Υπάρχει εσχροκέρδεια και εκτός από την εσχροκέρδεια, γιατί κάποιος θα πει οκ, εντάξει, και πες ότι δεν βρίσκουμε, τι θα κάνετε, υπάρχει και το μέτρο του ΦΠΑ των τροφίμων.
Νομίζω δηλαδή ότι χρειάζονται δύο παρεμβάσεις στην αγορά. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα βγαίνει πλήρως ο μήνας, αλλά για να μπορέσουμε να πάμε σε μια λογική διαχείριση της κατάστασης, γιατί σίγουρα υπάρχουν και εξωγενή κόστη, τα οποία όμως δεν αντικατοπτρίζονται στις τιμές, έχουμε πολύ ψηλότερες τιμές από το εισαγόμενο κόστος. Νομίζω ότι χρειάζονται δύο τέτοιες παρεμβάσεις. Το ένα είναι ο έλεγχος της αγοράς και της σχροκέρδειας, και το δεύτερο είναι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, που είναι νομίζω αναγκαίο. Το καλάθι του νοικοκυριού με προβληματίζει και για ένα λόγο ακόμα. Φοβούνται οι μικροί επαγγελματίες μήπως αυτό οδηγεί στους καταναλωτές μόνο στις μεγάλες αλυσίδες. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, ναι. Κοιτάξτε τώρα περιοχές όπως είμαστε εμείς εδώ. Ναι. Τα χωριά μας επάνω δεν έχουν τα μεγάλα 10, 9, πόσα σούπερ μάρκετ είναι αυτά. Πρέπει να βάλουν βενζίνη. Και δεν ξέρω αν ο κύριος στα Ικούρας είναι έτοιμος για Fuel Pass 3. Πρέπει να βάλουν βενζίνη, να κατεβούν στην πόλη. Να ψωνίσουν. Μα δεν έχει σούπερ μάρκετ επάνω στα χωριά. Ναι. Ούτε στα Πομακοχώρια, ούτε και στα νεστοχώρια μας. Αυτό δεν είναι μόνο. Η Ελλάδα δεν είναι, η Ξάνθη δεν είναι μόνο το αποτύπωμα της πόλης. Αυτής, έτσι. Για αναλογιστείτε λοιπόν στα χωριά των απομακρυσμένων περιοχών της Μακεδονίας, της Θράκης. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι ένα μέτρο. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Μόνο για τις εντυπώσεις είναι αυτό το μέτρο. Δεν εκτιμώ ότι είναι μέτρο το οποίο θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που δεν είναι μειωμένες οι τιμές και είναι απλώς συγκρατημένες στο ύψος που έχουν ανεβεί, δεν βοηθούν. Όχι, συμφωνώ απολύτως. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα το συζητήσουμε βέβαια. Εκτός και αν στήσουμε μεγάλα σούπερ μάρκετ σε κάθε χωριό, έτσι, της απομακρυσμένης Ελλάδας. Εγώ αυτό έχω μόνο να πω. Εντάξει, όλα αυτά θα πρέπει. Οι αποστάσεις χιλιομετρικές, κύριε Φάμελε, τώρα είναι ταξίδι. Φανταστείτε χωριά εδώ στην περιοχή τη δική μας. Όχι, καταλαβαίνω ότι ιδιαίτερα για την Ήπεθρο. Είναι στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Ιδιαίτερα για την Ήπεθρο το θέμα του μεταφορικού κόστους, ας το πούμε έτσι. Τα μίνι μάρκετες για τον Ήπεθρο, όσο ξέρω, δεν είναι μέσα στο καλάθι της νοικοκυράς. Τα μπακάλικα, τα μικρά παντοπολία. Κοιτάξτε, και εμείς δεν έχουμε πληροφορίες. Είναι κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και εμείς δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες ακόμα. Σχετικά με το ποιο θα είναι το μέτρο αυτό. Σας έβαλα να επικρατήσει λογική, εγώ γι' αυτό το λέω. Σας έβαλα τρεις επιφυλάξεις. Για να τεθεί αυτός ο προβληματισμός και της περιφέρειας εντός της Βουλής, κύριε Φάμελ. Σε βάλαμε τρεις επιφυλάξεις. Να γίνεται, αν θα γίνεται έλεγχος μόνο σε αυτά, εποπτεία όχι έλεγχος, και όχι στα υπόλοιπα. Το αν αυτό θα συνδυαστεί με το θέμα του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και το τρίτο ζήτημα, το ότι οδηγεί προς μεγάλες αλυσίδες τους καταναλωτές. Αυτά τα τρία θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και είμαστε επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι έτσι ο κύριος Γεωργιάδης. Να μην ρωτήσει και ανταγωνιστικές κινήσεις, γιατί έχει μέσα κρέας, τα κρεοπολία τι θα κάνουν. Αυτό σας λέω. Οδηγεί προς μεγάλες αλυσίδες. Έχει κάποια λαχανικά, από ό,τι έχουμε με τους μανάβηδες. Και έχουμε επίσης και το ψωμί, το οποίο χτυπάει τους φούρνους. Εδώ βέβαια ελπίζω η κυβέρνηση, το έχει δεχτεί καταρχήν, γιατί το είχα βάλει και εγώ σε μια τηλεοπτική συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη, να βάλει το κατεψυγμένο ψωμί στον κατάλογο. Αυτό γιατί, γιατί να ξέρουμε ότι στις μεγάλες αλυσίδες οι φούρνοι ένα προκατεψυγμένο ψωμί ψήνουν, αλλά οι φούρνοι. Πρέπει να διευκρινιστεί. Άρα μείωση ΦΠΑ και εποπτεία στην αγορά. Κύριε... Ναι, νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι τα απαραίτητα. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι όση εποπτεία και να γίνει, αν δεν μειωθεί το ενεργειακό κόστος. Το καταλαβαίνετε. Ναι, θα έχουμε σίγουρα το αποτύπωμα της ενέργειας. Άρα χρειαζόμαστε έλεγχο και ρύθμιση και στην αγορά ενέργειας. Εκεί χρειάζεται και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Αλλά πλέον, αν το σκεφτείτε, που έχουμε φτάσει, τις προάλλες έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό πόσα υπερκέρδη έχουν διατυπωθεί δημόσια. Είναι 2,2 των ηλεκτροπαραγωγών, ας πούμε, μέχρι τον Ιούνιο. Το 12ο μέχρι τον Ιούνιο. 300 εκατομμύρια του φυσικού αερίου, του δημόσιου φυσικού αερίου, που έβγαλε δεκαπλασιασμό κερδών στα αποτελέσματα του 2021. Αυτό ήταν απίθανο. Δηλαδή, η δημόσια επιχείρηση εμπορίας αερίου δεκαπλασίασε τα κέρδη του 2021, πριν τον πόλεμο. Το τρίτο είναι το 1 δισεκατομμύριο που σας είπα ήδη ότι υπάρχει στην προμήθεια Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και το άλλο είναι τα 1,7 στα δηληστήρια δισεκατομμύρια. Και έχουμε φτάσει να μιλάμε με τόση ευκολία για δισεκατομμύρια, που ώρες και εγώ. Αισθάνομαι άσχημα να μιλάω για ανθρώπους που παίρνουν 700 ευρώ. Τα λεφτά, έτσι, ναι. Που είναι πηγές αναζήτησης. Μα τώρα μας ακούνε άνθρωποι που τα βγάζουν πέρα με ένα χιλιάρικο το μήνα, με 500, με 600, και πιθανόν να μην έχουν καν αυτό το εισόδημα. Υπάρχουν συνταξιούχοι με 400. Εδώ στα χωριά μας, με 300. Ναι, υπάρχουν συνταξιούχοι, αυτό έλεγα, με 400 και λιγότερο. Και συζητάμε τόση ευκολία πια για δισεκατομμύρια. Και αθροίζουμε μέσα σε μια κουβέντα μερικών μηνών 5,5 δισεκατομμύρια υπερκέρδη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εξοργιστικό πλέον. Ελπίζουμε, κύριο Κρέκα, το συντομότερο δυνατό
Ας τα υπολογίσουν πρώτα. Τους να προχωρήσει στον υπολογισμό, οπότε ίσως δοθεί και μια βαθιά ανάσα προς την κοινωνία, εάν αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο πεδίο ως εργαλείο. Ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει τον κύριο Φάμελο, ναι. Θα ξεκινήσει σε λίγο τις επαφές του με τους παραγωγικούς εδώ φορείς. Εμείς θα τον συναντήσουμε το απόγευμα στις 7 στο εργατικό κέντρο. Τα είπαμε τα περισσότερα όμως. Ως προς την ενέργεια και την ακρίβεια, ναι. Τα είπαμε. Να πω μόνο το εξής, κύριε Φάμελο. Κάποια στιγμή θα πρέπει και στη χώρα αυτή να αρχίσουμε, γιατί το αφήγημα το πολιτικό και στη δική σας την κυβέρνηση ήταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Τώρα το αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι φύγαμε από την αυξημένη επιτήρηση. Ξέρω τι θα μου πείτε, ήταν προσυμφωνημένο από τότε που βγήκαμε από τα μνημόνια. Και το πότε θα βιώναμε τη λύση της δανειακής σύμβασης επίσης ήταν προσυμφωνημένο, θα πω εγώ, κύριε Φάμελε. Να πω μόνο το εξής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψουμε και σε μια κανονικότητα. Και όταν μιλώ για κανονικότητα, αναφέρομαι στην κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης περίοδου σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις. Είμαστε παγωμένοι ακόμη στα μνημονιακά, στις μνημονιακές απαιτήσεις. Ναι. Δεν βγαίνει 12% πληθωρισμός με αυτά τα ύψη σε μισθούς και συντάξεις. Δεν ξέρω πόσο παίρνουν τα Golden Boys μεγάλων εταιριών. Ξέρω πόσα παίρνει η συνταξιούχος μητέρα μου, ο μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα που μας ακούει τώρα ή ο δημόσιος υπάλληλος. Και δεν βγαίνει. Έχετε δίκιο και πράγματι είναι προκλητικές αυτές οι τεράστιες ανισότητες. Ακόμα και οι εξαγγελίες που έχουν γίνει και από εμάς κατά καιρού σχετικά με την αύξηση του μισθού και των συντάξεων, ακόμα και η προβλεπόμενη αύξηση των συντάξεων που είχε νομοθετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και θα εφαρμοστεί τώρα το 2023, δεν φτάνουν για να καλύψουν αυτόν τον πληθωρισμό. Διάβαζα, νομίζω, δεν θυμάμαι αν είναι Eurostat, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα και η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες ήταν στις τελευταίες τρεις θέσεις και στους δύο αυτούς δείκτες. Αυτό σημαίνει ότι φτωχοποιούμαστε ως λαός, ως κοινωνία ελληνική συνολικά. Και αυτό, συγχωρέστε με, αλλά θα οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα. Η ακρίβεια φτωχοποιεί, κύριε Παναγιώτη, ναι, είναι δεδομένο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Οδηγεί και σε προβλήματα ρήξης στο επίπεδο της κοινωνίας. Θα έχουμε κοινωνικές ρογμές, θέλω να το πω με έναν λίγο πιο ποιητικό τρόπο, όπου θα χαθούν άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, για ανθρώπινες ζωές, για φτώχεια, δυστυχία, παραβατικότητα, όλη αυτή τη διαφθορά που δυστυχώς φέρνει η φτώχεια και η παραοικονομία με ήρεμα λόγια. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να έχουμε ταυτόχρονα ένα μέτρο αύξησης των εισοδημάτων που έχει να κάνει με τους μισθούς και τον κατώτατο. ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρότεινε ανάμεσα στα άλλα και επαναφορά σε διαφορετικό της πλαίσιο της αυτόματης ΑΤΑ. Ναι, ναι, ναι. Της προσαρμογής. Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται προσαρμογή των μισθών σε σχέση με τον πληθωρισμό, αλλά νομίζω ότι σήμερα αυτό που επήγει είναι ότι πρέπει αυτά τα δισεκατομμύρια υπερκέρδη να γυρίσουν στους πολίτες. Αυτό θα δώσει. Βλέπω ότι το επίκεντρο της πρότασης της οικονομικής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό διαπιστώνω από τη συζήτησή μας, κύριε Φάμελ, είναι τα υπερκέρδη. Ναι, ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μιλάω προσωπικά, την αδικία που διαπιστώνουμε ενώ κλείνουν επιχειρήσεις, μπαίνουν λουκέτα. Τις προάλλες ήρθε η Ομοσπονδία Αρτοπιών και μας μίλαγε για εκατοντάδες λουκέτα και ταυτόχρονα εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη να μεταφέρονται στον προϋπολογισμό μιας εταιρείας, στον ισολογισμό. Δεν βγαίνει όμως έτσι. Δεν βγαίνει. Δεν θα υπάρχει αξιοπιστία πλέον σε κανένα θεσμό της κοινωνίας. Και επειδή εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την αξιοπιστία και στην πολιτική και στις ιδέες και στις αξίες, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή ξανά για δικαιοσύνη. Το δικαιοσύνη παντού είναι το σύνθημά μας. Και σήμερα στην ακρίβεια το δικαιοσύνη παντού είναι τα υπερκέρδη γυρίζουν στους καταναλωτές και βελτιώνει το επίπεδο ζωής των καταναλωτών, των πολιτών και των οικονομικών παραγωγών σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εάν θέλετε να ακούσετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, 7 το απόγευμα εργατικό κέντρο, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, Σωκράτης Φάμελος ο κεντρικός ομιλητής, και υποψιάζομαι ότι αμέσως μετά το τέλος της τοποθέτησής του θα δεχθεί και τα ερωτήματα, ναι, του κοινού, ναι, 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 για να απαντήσει. Εμείς έτσι λειτουργούμε πάντα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και το Δημοτικό Ραδιόφωνο, την όμορφη πόλη στην Ξάνθη. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης, όμορφη πόλη.
Δύο χρόνια τώρα, όλος ο κόσμος δοκιμάζεται. Οι απώλειες από την πανδημία πολλαπλές και πολυδιάστατες. Η ελπίδα όμως για επιστροφή στην κανονικότητα είναι στο χέρι μας.